Πάμε σιγά σιγά στον πρώτο μας καλεσμένο. Πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για Άρη, να μιλήσουμε γενικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Με έναν παίχτη που, όπως είπαμε και πριν, συνδέει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, όπως το προτιμάτε εσείς. Και δεν ξέρω κιόλας αν τον πιάνει και μια νοσταλγία βλέποντας τον ΠΑΟΚ Β, γιατί έχει περάσει κιόλας από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης ο Κωνσταντίνης. Και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Δημήτρη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα Νίκο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε πιάνει μια νοσταλγία λίγο βλέποντας, γιατί δεν ξέρω τώρα αν παρακολουθείς τα παιχνίδια ή το τηλεοπτικό μας το ΠΑΟΚ Β Ξάνθη, να σε γυρίσει λίγο πίσω. Γενικά έχω δει κάποια παιχνίδια του ΠΑΟΚ Β. Εντάξει, σίγουρα όταν θυμόμαστε τα παλιά μας πιάνει μια νοσταλγία, αλλά θα ανήκει στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, πριν πάμε και στον Άρη εννοείται, να ξεκινήσουμε με τον Ιωνικό. Μια καινούργια ομάδα στην κατηγορία, στην επιστροφή του μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική. Μια ομάδα που πριν την έρθει του πρωταθλήματος όλοι περιμένανε ότι δεν θα αποτελέσει τόσο δύσκολο εμπόδιο, αλλά μέχρι στιγμής έχει βάλει δύσκολα και στην ΑΕΚ, έχει βάλει δύσκολα και στον Άρη, και είναι μια ομάδα και στον Αστέρα Τρίπολης προχθές, και είναι μια ομάδα που πλέον δεν παραδίδεται εύκολα και είναι δυσκολοκατάβλητη. Είναι από τις ομάδες που ειδικά στην έδρα της, ειδικά στην έδρα σας, είστε πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στον οποιοδήποτε, θα πω εγώ. Ναι, έτσι ακριβώς είναι και δεν είναι τίποτα τυχαίο, πιστεύω. Είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί απολύτως με επαγγελματισμό, εκτός από το ρόστερ το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Όλοι οι άνθρωποι όσοι ασχολούνται με την γύρω από την ομάδα είναι επαγγελματίες και θέλουν το καλύτερο για αυτή και παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Τώρα όσον αφορά την ομάδα καθαρά, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν και λίγο πιο ψηλά στην βαθμολογία. Κάποια παιχνίδια μέσα στην έδρα μας που χάσαμε κάποιους βαθμούς, πιστεύω ότι αδικηθήκαμε από το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλλά μπορούμε την Κυριακή να κάνουμε μια νέα αρχή μέσα στον Όφη, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά δουλεύουμε πάρα πολύ για το συγκεκριμένο μάτς και ελπιστώ να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η δική σας πορεία έως τώρα και η παρουσία σας, κυρίως στο πρωτάθλημα, η παρουσία του Όφη, του Βόλου, του ΠΑΣ Γιάννενα, είναι ένα σημάδι ότι έχει κλείσει ψαλίδα και ότι ίσως φέτος μπορεί να μην έχουμε, εντάξει, για απόψη βέβαια δίσταται σε αυτό, ένα όχι τόσο καλό πρωτάθλημα από πλευράς θεάματος ποδοσφαιρικού προϊόντος, αλλά είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με πέρυσι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι φέτος από την αρχή της χρονιάς έχουμε δει πάρα πολλά αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ξεκίνησαν οι μεγάλες ομάδες με γκέλες. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι το πρωτάθλημα. Μακάρι τα πάντα και το πρωτάθλημα και οι θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και ο υποβιβασμός να κρυφθούν μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, έτσι ώστε να δούμε ένα ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί νομίζω το αδικούμε λίγο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει πολλή ποιότητα και μακάρι σιγά σιγά και τα επόμενα χρόνια να δούμε ακόμα καλύτερα πρωταθλήματα και μεγαλύτερες και ομάδες να μικραίνει ψαλίδα όσο περισσότερο γίνεται. Θα σε ρωτούσα για το αν βλέπεις πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, αλλά μου έκανες μια ωραία πάσα. Είπες ότι αδικούμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Μήπως οι ομάδες, επειδή γίνεται πολλές φορές κουβέντα και το ξεκίνημα της σεζόν και ο Φανσίπ είχε κάνει μια σχετική τοποθέτηση, αδικείται και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, πιστεύεις, πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές τις οποίες παίρνουν οι ξένοι. Και τι θέλω να πω. Όταν βάζουμε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή μέσα, είτε σε ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, που έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ, όταν βάλουν έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή μέσα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα τον περιμένουν πολύ. Δηλαδή θα του δώσουν μία-δύο ευκαιρίες και μετά ίσως βρεθεί στον πάγκο ή και στην κερκίδα ακόμα. Σε αντίθεση με τους ξένους, οι οποίοι παίρνουν περισσότερες ευκαιρίες. Δεν λέω ότι γίνεται πάντα αυτό. Αλλά ναι, σε πολλές περιπτώσεις το έχω δει να συμβαίνει και με μένα και με άλλα παιδιά, παιδιά τα οποία αξίζουν, έτσι, έχουν μια πορεία. Δεν έχουν υπάρχει μια πορεία στο υπομονή με τον Έλληνα. Ακριβώς, που υπάρχει με τον ναι, ξένο. Ακριβώς. Ναι. Και νομίζω ότι είναι άδικο αυτό, γιατί βλέπω τις ακαδημίες των ομάδων που πηγαίνουν σε τουρνουά στο εξωτερικό ή ακόμα και άμα δούμε τα παιχνίδια των K19, πραγματικά υπάρχουν εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές και το δύσκολο είναι η μετάβαση που γίνεται από την K19 στην αντρική ομάδα. Η δημιουργία των Β' ομάδων είναι ένα καλό σκαλοπάτι. Μακάρι και άλλες ομάδες να
να δούμε να δημιουργούν τις β' ομάδες. Και αυτό σίγουρα είναι ένα θετικό βήμα για τα παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Και είναι, Δημήτρη, νομίζω και η κριτική προς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή πιο αυστηρή σε σχέση με τον ξένο. Δηλαδή, εγώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μιλάμε ποδοσφαιρικά και είναι και ένα παιδί το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το γνωρίζει κιόλας, τον Δημήτρη τον Μπέλκα, ο οποίος στον ΠΑΟΚ, ναι, αν δεις τους αριθμούς του, είναι πέρα από καλή, θα πω εγώ, αλλά το ασκούταν συνεχώς κριτική και έφυγε το παιδί, πήγε στην Τουρκία και νομίζω ότι απελευθερώθηκε. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, η κριτική πρέπει να είναι πάντα ίση και η ίδια προς όλους. Αλλά με επιχειρήματα. Κανεί δεν λέει ότι δεν θα... Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Να κρίνονται οι ποδοσφαιριστές με ποδοσφαιρικά επιχειρήματα και όχι, ναι, επειδή κάποιοι θέλουν ζήλη. Γιατί το έχω σε πολλά παραδείγματα αυτό. Ναι. Όπως δεν είναι μόνο ο Πέλγας, είναι, ναι, και ο Μπακασέτας. Και ο Μπακασέτας. Είναι και ο Μανώλης ο Σιώπης, που πραγματικά στην Τουρκία όλοι μιλάνε για αυτούς με τα καλύτερα λόγια. Ναι. Τώρα, όπως σας είπα, η κριτική εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά να είναι καλοπροαίρετη η κριτική και όχι κακοπροαίρετη. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, που λες. Καλοπροαίρετα πάντα και με ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Βλέπεις μετά ακριβώς από το πέρας της 10ης αγωνιστικής ένα πρωτάθλημα που πάει να εξελιχθεί σε κούρσα δύο ταχυτήτων, δηλαδή τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει πλέον σιγά-σιγά, να μένει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ για την τρίτη θέση και ένα γκρουπ ομάδο για την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί σίγουρα, ειδικά μετά το διπλό που έκανε μέσα στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα η οποία πάνω κάτω βάζει μικρές πινελιές κάθε χρόνο στο ρόστερ από τότε που είναι ο κύριος Μάρτης. Δεν αλλάζει πολλά πράγματα, η φιλοσοφία είναι η ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Και σίγουρα έχει ένα προβάδισμα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρουν και μείνουν σε αυτήν την απόσταση, αν καταφέρουν και τη μειώσουν. Γιατί το χειμώνα από αυτά που βλέπω και διαβάζω, και οι δύο θα κινηθούν για να κάνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις σε θέσεις που έχουν κρίνει οι υπεύθυνοι ότι πονάνε οι ομάδες. Και πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα το πράγμα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη και μακάρι να γίνει έτσι για να δούμε ένα πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Νομίζω ότι ο κόσμος αυτό θέλει. Mm-hmm. Δεν θέλει ο πρωταθλητής να κρίνεται από το Γενάρη ή από το Δεκέμβρη. Να βλέπει μέχρι και τις αγωνιστικές να υπάρχει αυτή η κούρσα για τον πρωταθλητή. Mm-hmm. Και μακάρι να γίνει αυτό. Αύριο ο ΠΑΟΚ παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο το γνωρίζεις και εσύ την παρουσία σου στη Σλοβακία, κόντρα στην Σλοβανία, ένα τελικό. Ναι. Όμως μετά από ένα πολύ κακό αποτέλεσμα όπως αυτό της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι. Ναι. Απλά, Δημήτρη, αν μπορείς λίγο να κουνηθείς, γιατί το σήμα σου λίγο χαλάει, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, για να σε ακούμε και καλύτερα κιόλας. Μ' ακούτε τώρα? Καμπάνα, μια χαρά, μια χαρά. Ναι, ωραία. Επειδή το σκεφτόμουν αυτό, πιστεύω ότι το μάτς που έχει μεσοβδόμαδο ΠΑΟΚ ίσως τον βοηθήσει, από ποια άποψη, ότι είχε ένα κακό αποτέλεσμα μέσα στον Ατρόμητο και είναι καλό το ότι αγωνίζεται σε λίγες ημέρες και μπορεί με ένα διπλό ή με ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στη Σλοβακία να αλλάξει την ψυχολογία του. Κάτι που δυστυχώς δεν έχει ο Άρης. Ο Άρης, ναι, θα πάει στο κυριακάτικο ντέρμπι με το βαρύ σκορ αυτό από τα ΠΑΣ Γιάννενα, τον ΠΑΣ, το οποίο βέβαια δεν πιστεύω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει το διπλό στην ουσία που θα είναι μισή πρόκριση, πιστεύω ότι αλλάζει την ψυχολογία του και ίσως αλλάξει και την... το τελικό αποτέλεσμα του ντέρμπι, έτσι να το πω κάπως απλά, γιατί όπως σας είπα είναι σημαντικό η ομάδα η οποία έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα να έχει παιχνίδι σε λίγες μέρες και να μπορέσει να αλλάξει την ψυχολογία της. Ναι. Περιμένεις δύσκολο έργο απέναντι στη Σλόβανια, επειδή ξέρεις και τον τρόπο που σκέφτονται οι Σλοβάκοι, την ξέρεις και ως ομάδα και το βλέπουν και αυτοί ως τελικό και έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο. Χωρίς τον, ναι, κόσμο τους βέβαια. Δεν ξέρω πόσο δυνατή έδρα μπορεί να είναι αν έχει τον κόσμο της στο συγκεκριμένο γήπεδο, αλλά σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ. Η Σλόβαν είναι το μεγαθύριο του Σλοβακίου πρωταθλήματος. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα με ένα εκπληκτικό γήπεδο. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα το ότι δεν θα υπάρχει κόσμο σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αρνητικό για αυτούς. Αλλά δεν νομίζω να παίξει τόσο μεγάλο ρόλο. Δεν είναι η Σλόβαν που ήταν όταν ήμουν εγώ πριν δύο χρόνια. Ναι. Θεωρώ ότι η Σλόβαν ήταν πιο δυνατή ομάδα. Αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και σίγουρα και αυτοί και για αυτούς είναι ένας τελικός. Έχετε δει τι έχει γίνει όλες αυτές τις μέρες και τις δηλώσεις και των ποδοσφαιριστών και των υπεύθυνων της ομάδας εκεί πέρα. Και
και θα είναι ένας τελικός πραγματικά και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος 100% και να εκμεταλλευτεί την κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί. Αναφέρεσαι και τον Άρη πριν, ο οποίος έγινε νομίζω το απίθανο και κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μια φορά στα 100 χρόνια απέναντι στον Παζιάν το περασμένο Σάββατο. Πηγαίνει όντως με εξτρά πίεση. Βέβαια και ο ΠΑΟΚ μπορεί να αποκτήσει μια εξτρά πίεση ανάλογα με το αποτέλεσμα αύριο στην Σλοβακία. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι ανάλογα το αποτέλεσμα που θα έρθει αύριο στη Σλοβακία θα μπορέσουμε να μιλήσουμε διαφορετικά όταν μάθουμε το αποτέλεσμα. Επειδή τον Άρη τον έχει αντιμετωπίσει κιόλας, νομίζω ότι άσχετα με το αποτέλεσμα που όντως είναι μια ντροπιαστική ήττα για τον Άρη, νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ ότι η ομάδα και με την εικόνα μας έχει δείξει ως τώρα στη σεζόν δεν έπαψε να αποτελεί μια καλή ομάδα. Απλά το θέμα είναι να αντιδράσει ξανά όπως το είχε κάνει και στο ξεκίνημα της χρονιάς. Εκεί είναι το ζήτημα πλέον. Εννοείται και το πιστεύω αυτό. Άρης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και εμένα κατά την προσωπική μου άποψη ένα πολύ καλό προπονητή, τον κύριο Μάντζιο. Είναι ένα αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, που συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Και επίσης θέλω να πω ότι καλό είναι τις ομάδες να τις κρίνουμε με βάση αυτούς τους βαθμούς που έχουν μαζέψει μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 17 βαθμούς, αν θέλουμε να το δούμε έτσι, οπότε θα ήταν στην τέταρτη θέση μόνος του. Ναι. Και ίσως θα μιλούσαμε και διαφορετικά τώρα. Από τη στιγμή που βλέπει, ο ποδοσφαιριστής και βλέπει αυτό το 11 και σίγουρα υπάρχει μια έξτρα πίεση για τους ποδοσφαιριστές, γιατί ο στόχος του Άρη εννοείται ότι είναι να πρωταγωνιστεί και να είναι ψηλά. Ναι. Καθαρά ποδοσφαιρικά, αν το δούμε, ο Άρης κατά διαστήματα νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο φέτος. Ίσως και καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάποια πάρα πολύ καλά παιχνίδια, αλλά γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην απόδοση της ομάδας. Παρ' όλα αυτά έχει ποδοσφαιριστές μέσα που είναι πολύ εμπειροί, έχουν αγωνιστεί σε αυτά τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μπορούν να διαχειριστούν εννοείται το κάθε παιχνίδι όπως και αυτό. Ναι. Τακτικά πιστεύω ότι ο κύριος Μάντζης ίσως δοκιμάσει μια τριάδα στο κέντρο για να βοηθήσει και πιο πολύ την άμυνά του. Με τον Ντιαγέ, δηλαδή τον Σάσα και τον Τζέγκο, ναι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι θα διαλέξει ο κ. Μάντζης, γιατί δεν υπάρχει παίχτης σαν τον Μπερτόλιο που μπορεί να συνδέει τόσο καλά το κέντρο με την επίθεση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τόσο καλά αυτή τη δουλειά. Και πιστεύω ότι ο κ. Μάντζης θα πάει σε ένα 4-3-3. Απ' την άλλη, ο κ. Τσέσκου δεν νομίζω να αλλάξει αυτό το 4-2-3-1. Και νομίζω ότι θα είναι μια μάχη στο κέντρο. Όποιος πάρει το κέντρο θα έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Και ίσως ο ΠΑΟΚ να το δούμε λίγο μετά το 60-70, λίγο πιο κουρασμένο, λόγω και του ταξιδιού που έχει. Ναι, εννοείται. Άρα ίσως ο Άρης θα έπρεπε να ποντάρει κιόλας, νομίζω, στην κούραση, δεδομένη κούραση που θα έχει ο ΠΑΟΚ από το παιχνίδι στην Μπρατισλάβα. Νομίζω με μια τριάδα στο κέντρο Άρης θα εξασφαλίσει. Θα προσπαθήσει να πάρει την κατοχή, γιατί όλοι και ο Σάσα και ο Τζέκο και ο Ντιαγέ είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και είναι και πολύ aggressive, μπορούν να κρέψουν πολλές μπάλες και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αντεπίθεση. Ναι, στο τραζίσιο. Τώρα βέβαια θα λέμε εμείς. Καλά, τα δούμε την Κυριακή. Ναι. Υπάρχει και το αυριανό μάτς που θα επηρεάσει το ντέρμπι. Ναι, σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει αύριο να έχει απώλειες, εννοείται, είτε με τραυματισμούς είτε με κάποια κόκκινη κάρτα. Και πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε και το αυριανό αποτέλεσμα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με περισσότερη σιγουριά. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ελπίζω, μέσα στην σεζόν. Και καλή συνέχεια με τον Ιωνικό και τον κύριο Σπανό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να σε καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.